το υπερναλύεται. Όχι, το θα σου εξηγήσω. Το υπερναλύεται. Καταρχάς, να σας πω ότι το μόνο θαύμα το οποίο υπάρχει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σταθεί στα πόδια του και έχει να στηθεί μετά από τόσα που έχει περάσει τους τελευταίους μήνες, τελευταία χρόνια. Και είμαι πολύ περήφανος για το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ναι. Πόσο ξεκάθαρο είναι το μήνυμά μας, ότι είμαστε εδώ να φέρουμε πρόοδο στην Ελλάδα με σεβασμό προς όλους τους συμπολίτες μας. Ωραία. Για το θαύμα αυτό που βίωσες λοιπόν εσύ μικρός, γιατί το είπες αυτό? Όσον αφορά, το είπα διότι υπήρχε μια εικόνα του Αγίου Ιακώβου, ναι. Στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου, και πριν, αυτό το που δεν έδειξε ίσως η κάμερά σας, ήταν ότι πριν αναφερθώ σε αυτό, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος μου είπε ότι ο Άγιος Ιάκωβος, ο οποίος περιπιπτόντος είναι ένας από τους πιο πρόσφατους Αγίους της Εκκλησίας, ναι. Ήταν ο πνευματικός του, ήταν ο μέντορας του. Γι' αυτό έγινε ο διάλογος λοιπόν. Και περάσει πάρα πολύ χρόνο μαζί του. Ωραία. Εσείς τα θαύματα. Αυτό έγινε ο διάλογος, ακριβώς. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήθελα. Γεια, καλημέρα. Ναι, ναι. Και στο τέλος της ημέρας, ξέρεις, είναι κάτι το οποίο ζεσταίνει την καρδιά μου το να ξέρω ότι υπάρχει ένας δεσμός με έναν πρόσφατο Άγιο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αλλάζω την πολιτική στάση, τη δική μου ή του κόμματος. Είναι ξεκάθαρη η θέση μας. Από την πρώτη στιγμή, την πλατφόρμα που είχα βγάλει τον Αύγουστο, πριν καν ανακοινώσω, έχω πει για τους διακριτούς ρόλους Εκκλησίας και κράτους. Το ίδιο έχω πει και για πάρα πολλά τα οποία πρέπει να αλλάξουν θεσμικά στην Ελλάδα. Ωραία.